Καλησπέρα Δώρα, στο aed.gr και μόνο από πιστοποιημένους χρήστες, που σημαίνει ότι αν κάποιος δεν έχει κωδικούς θα πρέπει να μεριμνήσει από αύριο γι' αυτό. Από αύριο λοιπόν ανοίγουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις 10 το πρωί, το βλέπουμε και εδώ, με προθεσμία μέχρι τις 17 Ιουνίου για τους ενδιαφερόμενους. Οι διακοπές τώρα με το πρόγραμμα μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός ενός έτους από τις 11 Ιουλίου του 2018 μέχρι τις 10 Ιουλίου του 2019 και η διάρκεια των διακοπών είναι από 1 έως 10 διανυκτερεύσεις για Λέσβο, Λέρο, Σάμο, Χίο, Κο. Είναι τα, όπως και πέρυσι, τα νησιά που είχαν δεχτεί τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές, και από 1 μέχρι 5 διανυκτερεύσεις για την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αν θέλουμε τώρα να δούμε τις προϋποθέσεις, 140.000 είναι, όπως ανέφερες και εσύ, ωφελούμενοι με το κονδύλι να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να έχουν είτε 50 ημέρες εργασίες με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, είτε 50 ημέρες να έχουν λάβει ειδική παροχή προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, είτε για 2 μήνες να έχουν λάβει επιδότηση ανεργίας, είτε να προκύπτουν αθρηστικά 50 ημέρες από όλα τα παραπάνω. Φυσικά και άνεργοι με αναπηρία που είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η επιλογή των δικαιούχων γίνεται βάσει μοριοδότησης. Και κάτι χρηστικό σημαντικό, ότι όποιος είχε λάβει βάουτσερ πέρυσι, είτε το είχε χρησιμοποιήσει είτε όχι, δεν μπορεί να είναι δικαιούχος φέτος. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα.